Εδώ που σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής του Νοτίου Ομίλου της 3ης Εθνικής μεταξύ της Καλυθέας και του Ολυμπιακού Χερσονήσου. Κίτσας για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης το γέμισμα για τον Γιάτα. Ο Γιάτας θα κάνει το σουτ και το 0-1 για την ομάδα του Ολυμπιακού Χερσονήσου. Στο 41 ο Γιάτας θα κάνει το 0-1, καθώς βρέθηκε ξεμαρκάριστο στην μεγάλη περιοχή του Ανδρούτσου και θα τον πλασάρει εύστοχα, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα της Κρήτης. Τεγούσης για τον Τσίτσι τώρα. Τσίτσις από τα αριστερά για τον Καραδήμο. Καραδήμος θα βρει τον Τσάνα. Ο Τσάνα δεν θα μπορέσει να νικήσει τον Καλαϊτζίδη. Σημαντική ευκαιρία για την Καλυθέα. Στο 47, Σίμος. Σίμος κάθε παλιά για τον Σκαρτσίλα. Σκαρτσίλας τελικά θα κερδίσει το πέναλτι από τον Γιάτα. Η Σκαμπάνης και Καλαϊτζίδης αντιμέτωποι. Παίρνει φόρα ο Κισκαμπάνης, εκτελεί, ο Καλαϊτζίδης διώχνει σε κόρνερ σωτήρια κρατώντας το 0-1 για την ομάδα του. Εντυπωσιακή επέμβαση του Καλαϊτζίδης στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης, κρατάει το 0-1. Χριστόφη τελικά, ο Αναστασίου για τον Μαρουκάκη. Μαρουκάκη θα κερδίσει την κόντρα, τελικά κόρνερ η μπάλα από την επέμβαση του Καλαϊτζίδη. Μεγάλη ευκαιρία με τον Μαρουκάκη εδώ για την ισοφάριση για την Καλυθέα. Σεμερτζίδης εκτελεί απευθείας, η μπάλα κοντράρι και τελικά 0-2. Η μπάλα βρήκε στον Κίτσα και γίνεται το 0-2 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς για τους παίκτες του Ολυμπιακού Χερσονήσου και θα δώσει τώρα το βολέ ο πορτιέρο του Ολυμπιακού Χερσονήσου. Κίτσας θα βρεθεί απέναντι από τον Ανδρούτσο που θα πλασάρει και θα κάνει επιθετικό φάουλ, όμως μεγάλη ευκαιρία και αυτή για την ομάδα της Κρήτης να κάνει το 0-3 με τον Κίτσα απέναντι από τον Ανδρούτσο. Όντως δεν καταφέραμε να διασπάσουμε την αντίπαλη άμυνα, ήρθανε πολύ κλειστά. Με μια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο βάλανε γκολ, το Παδράνια δική μας. Στο δεύτερο πιέσαμε όσο μπορούσαμε, δεν είχαμε τύχη, δεν είχαμε καλή τελική προσπάθεια, χάσαμε το πέναλτι. Πιστεύω σήμερα δεν βοηθήκαμε από τίποτα και η μοιραία ήρθε η ήττα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε και περάσαμε από μια έδρα που πιστεύω ότι δεν θα περάσουν εύκολα ομάδες. Ακολουθήσαμε κατά γράμμα τις οδηγίες του προπονητή μας. Παίξαμε στην αρχή κλειστά. Ξέραμε ότι η Καλυθέα μετά το κύπελο που είχε με τον Παθραϊκό θα είναι λίγο κουρασμένη και δεν θα αντέξει για πολύ. Καταφέραμε και ευτυχήσαμε να πετύχουμε ένα γκολ. Πάλεψαμε με νύχια και με δόντια να το κρατήσουμε. Και μπήκε και το δεύτερο γκολ. Σίγουρα για μας σήμερα κάναμε το μεγαλύτερο διπλό που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το πρωτάθλημα. Είναι μια τεράστια νίκη για μας. Σε κάθε παιχνίδι, τα τελευταία παιχνίδια έχουμε δείξει ότι κερδίζουμε και βαθμούς και απόδοση και αυτοπεποίθηση στα παιδιά. Σίγουρα έχει πολλά παιχνίδια. Έχει πολλά παιχνίδια ακόμα, αλλά πρέπει αυτούς τους 3 βαθμούς που χάσαμε εδώ μέσα να τους κερδίσουμε κάπου αλλού.